Η Λευκοσία, Βρυξελών, Βερολίνου και Μόσχα. Η Κυπριακή κυβέρνηση αντιμέτωπη με πολλαπλά τελεσίγραφα αναδιπλώνεται και υιοθετεί κούρεμα καταθέσεων πάνω από τις 100.000 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμαίνεται στο 7 με 8%. Το επιβεβαιώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ο Πάμπος Χαραλάμπους, διευθυντής του γραφείου τύπου του Κύπριου Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, μιλώντας στον Α και τον Δημήτρη Αλιφερόπουλο. Αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο, στις επιτροπές της Βουλής, γίνεται επεξεργασία πρόθεσης νόμου για να εγκριθεί κούρεμα καταθέσεων στα επίπεδα που ζητάει η Τρόικα, δηλαδή πάνω από τις 100.000 καταθέσεις. Το ποσοστό, τα νούμερα αναζητούνται, διότι χωρίς την ικανοποίηση αυτού του στοιχειώδους αιτήματος, απέτησης έστω από την Τρόικα, δεν πρόκειται να διασωθεί η κυπριακή οικονομία. Φοβάστε το ενδεχόμενο άτακτης χρεοκοπίας αν δεν ψηφιστεί ο νόμος που ζητάει η Τρόικα? Ο κίνδυνος είναι άμεσος. Ναι. Η εκτίμησή σας ποια είναι τώρα? Υπάρχει ένας καλός αριθμός βουλευτών που θα στηρίξει αυτή την απόφαση για να διορθώσει την απόφαση της προηγούμενης Τρίτης. Για τον Ταμείο Ενεργής η Τρόικα δεν θεωρεί ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέλει. Η Τρόικα επιμένει να γίνουν αποκοπές από τους έχοντες. Από τις καταθέσεις. Όλα αναμένεται να κλειδώσουν σε νέα συνάντηση του Κύπριου Προέδρου με την Τρόικα, ίσως και εντός της ημέρας. Απόψε να περάσουμε τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ικανοποιούν τις προσεγγίσεις και το πλαίσιο αλλά και τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο τελευταίο Eurogroup. Αυτή τη στιγμή θα δεχτούμε αυτά που λέει η Τρόικα, διότι δεν έχουμε υπαλλακτική λύση. Πρέπει να το δεχτούμε. Είχε προηγηθεί το ξεκάθαρο μήνυμα της Τρόικα ότι δεν αποδέχεται οποιοδήποτε πακέτο λύσης, χωρίς μέσα σε αυτό κούρεμα των καταθέσεων πάνω από 100.000 ευρώ. Αλλά και η προτροπή της Μόσχας. Βρείτε τα πρώτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τα λέμε. Последнее время уже много чего сказали по Кипру. Действительно, ситуация там развивается не блестящим образом. Не скроет, заботит всех. Это заботит, естественно, самих киприотов. Это заботит Евросоюз, потому что Кипр это член Евросоюза. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ρωσία δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει μερικές από τις ελπίδες της κυπριακής κυβέρνησης. Δεν επιθυμούν να άσκησω κριτική στη Ρωσία για κανέναν λόγο. Τα μηνύματα φτάνουν στη Λευκοσία και οδηγούν την κυβέρνηση σε αλλαγή στάσης. Ζητά από την Κυπριακή Βουλή να λάβει άμεσα αποφάσεις. Η χώρα πρέπει να σωθεί. Οι επόμενες ώρες θα κρίνουν το μέλλον αυτού του τόπου. Δεν έχουμε χρόνο ούτε για την πολυτέλεια, για πειραματισμούς ή ακόμη και για παλικαρισμούς. Χωρίς αυτό αποτέλεσμα, επιστρέφει με άδεια χέρια από τη Μόσχα ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Αρής. Οι συνομιλίες με την Κύπρο τερματίστηκαν σε ό,τι αφορά τη ρωσική πλευρά. Η Μόσχα δεν συζήτησε με την κυπριακή πλευρά τη χορήγηση νέου δανείου προς την Κύπρο. Οι Ρώσοι επενδυτές δεν ενδιαφέρθηκαν για τις κυπριακές προτάσεις πραγματοποίησης επενδύσεων στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, οι Ρώσοι ξεκαθάρισαν ότι δεν συζητούν τίποτε άλλο πέραν της επιμήκυνσης του ρωσικού δανείου ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.